Κάθε φορά που παρκάρουμε πάνω σε ράμπα αναπήρων, κάθε φορά που βάζουμε το μηχανάκι μας επάνω στο πεζοδρόμιο, κλείνοντας τον οδηγό για τους τυφλούς, που τοποθετούμε γλάστρες, τραπεζοκαθίσματα ή άλλα αντικείμενα, κάθε πεζόδρομος ή πεζοδρόμιο που δεν έχει οδηγό για τυφλούς. Σκεφτόμαστε άραγε τι προβλήματα δημιουργούμε σε έναν συνάνθρωπό μας που δεν έχει την όρασή του. Στο δάπεδο δεν έχει κάποια ένδειξη ότι υπάρχει σε αυτό το σημείο τηλεφωνικό θάλαμο. Και μπορεί πολύ εύκολα να πέσει με το κεφάλι επάνω του. Είχες τέτοιο σχετικό ατύχημα? Ναι, και πολλές φορές. Μου έχει συμβεί γύρω στις 5 με 6 φορές αυτό. Πού βρίσκεται αυτός ο τηλεφωνικός θάλαμος? Αυτός βρίσκεται στο πάνω πεζοδρόμιο της Κανακάρης μεταξύ Έρμου και Αγίου Νικολάου. Η πλατεία Γεωργίου είναι μια δύσκολη πλατεία για να περπατήσει μέσα ένα άτομο με μπαστούνι. Υπάρχει βέβαια ένας οδηγός που μπορεί να πας από τη μία πλευρά στην άλλη, τον οποίο εμείς στη Τυφή τον έχουμε ονομάσει υποτυπώδη, διότι είναι σχεδόν ίδιος με το υπόλοιπο πλακάκι, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Σε πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου δεν μπορεί να περπατήσει άτομο με μπαστούνι. Έμπαινε στη μέση του πεζόδρομου ένας οδηγός τυφαίων, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για εμάς. Όταν τα αυτοκίνητα παρκάρουν και ξέχουν από το πεζοδρόμιο, εμείς πρέπει να βγούμε προς τα έξω και υπάρχει κίνδυνος να βγούμε στη μέση της διάβασης. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να σπατήσει αυτοκίνητο. Και εμένα προσωπικά μου έχει τύχει 2 με 3 φορές αυτό το πράγμα. Καθώς επίσης θα πρέπει να βρεθεί μία λύση ώστε εμείς να έχουμε ηχητικά φανάρια, χωρίς βέβαια αυτό να ενοχλεί τις πολυκατοικίες. Η Μαρίνα Τριανταφυλλίδη σταμάτησε να βλέπει σε ηλικία περίπου 12 ετών. Στο δημοτικό έβλεπα χρώματα και πρώτη δευτερά δημοτικού την έβγαλα κανονικά και από τρίτη δημοτικού άρχισα να διαβάζω με μεγέθυνση. Από τότε σιγά σιγά άρχισε να μειώνεται λίγο η όραση. Γύρω στα 12 με 15 σταμάτησα να βλέπω τελείως. Είναι δραστήρια, πολύ τάλαντη και φοιτήτρια φιλολογίας. Μιλάει στην τηλεόραση του Best για τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βρίσκει στην καθημερινή μετακίνησή της στην Πάτρα. Εύκολη ή δύσκολη? Εγώ προσωπικά θα την έλεγα λίγο περιπετειώδη τη ζωή μου, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια που περπατάω πάρα πολύ στο κέντρο της πόλης έχω δει πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, μηχανάκια, τραπεζοκαθίσματα επάνω σε οδηγούς, επάνω σε πεζοδρόμια. Η Μαρίνα αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες και στη σχολή της, όμως ποτέ δεν το βάζει κάτω. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι σημειώσεις και η βιβλιογραφία. Για τις σημειώσεις στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική που ανεβάζουν οι καθηγητές μας, τα αρχεία τους είναι σε PDF και PowerPoint, στα οποία εγώ δεν έχω πρόσβαση γιατί δουλεύω μόνο με αρχεία Word. Η μητέρα μου από το πρώτο έτος έχει αναλάβει και κάνει τις μετατροπές και τις διορθώσεις αυτών των αρχείων. Με βοηθάει πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν ήταν αυτή, δεν ξέρω αν θα κατάφερνα να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Έχεις τρομερή στήριξη από τους γονείς σου. Πάρα πολύ και από τους δύο. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Φτιάχνει τα βιβλία μου. Εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ, διότι δεν έχω πρόσβαση σε πανεπιστημιακά βιβλία και μελέτες που θα ήθελα πάρα πολύ να ενημερώνομαι. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστονιού στις 15 Οκτωβρίου, η Μαρίνα, που είναι και μέλος της ομάδας ΕΚΟ του Πανεπιστημίου Πατρών, μας έδωσε τη δική της οπτική για τη ζωή της στην Πάτρα με το Λευκό Μπαστούνι. Σιγά σιγά έμαθα τους δρόμους της πόλης, τις ονομασίες τους, τις κινήσεις που πρέπει να κάνω με το μπαστούνι, πώς μπορώ να παίρνω το λεωφορείο ή ένα ταξί και πώς πρέπει να διασχίζω έναν δρόμο. Μπορώ να πάω όπου θέλω,
βέβαια, όταν ξεκίνησα τα μαθήματα, δεν είχα φανταστεί σε καμία περίπτωση ότι θα είμαι αυτό που είμαι τώρα. Δεν είχα φανταστεί, δηλαδή, ότι θα έχω αυτή την ελευθερία. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το συνειδητοποίησα πολύ μετά. Αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες κατά τη μετακίνησή τους στους δρόμους, που πολλές φορές λόγω των εμποδίων δεν είναι προσβάσιμοι για αυτούς. Με οδηγό την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη, θα πρέπει όλοι σε καθημερινή βάση να σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και να φροντίζουμε εμείς για αυτούς.